Ακούγομαι, μπορώ να αρχίσω. Καλησπέρα. Λέγομαι Δημήτρης Πάχος. Ανήκω στην ομάδα του κυρίου Παναγιώτη Μπαμίδη. Μαζί με τη συνεργάτη του ΙΜΟΠ, την κυρία Ειρήνη Τρίκα, που βρίσκεται πίσω στον υπολογιστή, θα σας παρουσιάσουμε το νέο website του ΙΜΟΠ. Ωραία. Μπορούμε να το γυρίσουμε όμως λίγο πρώτα στο PowerPoint, παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας, σας έχω μια έκπληξη. Για να με προσέξετε, σας έχω κόψει την πρόσβαση από το ίντερνετ, εκτός από αυτό εδώ το website. Α, μπήκατε. Αλλού, okay. Άρα, μπορείτε να μπείτε. Λοιπόν, η νέα πλατφόρμα του ΙΜΟΠ βρίσκεται στη διεύθυνση http://new.imop.gr. Άνοιξε τη λειτουργία της σήμερα, την πιλωτική της λειτουργία. Το παλιό site του ΙΜΟΠ υπάρχει ακόμα και θα υπάρχει για όσο καιρό διαρκέσει ακόμα η ανάπτυξη της καινούργιας σελίδας. Αλλά σήμερα τη βγάλαμε στον αέρα. Είναι πλήρως λειτουργική στο περιεχόμενο που έχει μέχρι στιγμής και αυτό θα σας εξηγήσω στην παρουσίασή μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια επισκόπηση. Θα δούμε κάποια πραγματάκια για την τεχνολογία η οποία βρίσκεται πίσω από την καινούργια πλατφόρμα του ΙΜΟΠ. Θα κάνουμε μια περιήγηση στις βασικές λειτουργίες. Θα τις δούμε live αναλυτικά. Όποτε θέλετε, φυσικά, μπορείτε να με διακόπτετε και να με ρωτάτε. Τώρα. Αυτό που είπα, ξεκινήσαμε σήμερα τη δοκιμαστική λειτουργία. Βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση, χωρίς Google μπροστά. Αν πληκτρολογήσετε το www, θα πάτε στην παλιά πλατφόρμα. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή για εγγραφές, αλλά όλοι σας, με την είσοδό σας εδώ πέρα, σε αυτήν την αίθουσα, πρέπει να έχετε πάρει ένα φάκελο με κωδικό. Πόσοι από εσάς έχετε καταφέρει να κάνετε login στην πλατφόρμα? Βλέπω αρκετοί. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Βέβαια, όσοι δεν μπορούν, στη συνεργάτη του ΙΜΟΠ, την κυρία Ειρήνη Τρικά, μπορείτε να πηγαίνετε για να δούμε τι φταίει και δεν μπορείτε να μπείτε. Είναι λάθος ο κωδικός, γίνεται κάτι άλλο. Η κυρία Ειρήνη Τρικά βρίσκεται για να λύνει όλες τις απορίες σας. Τώρα, τι είναι το καινούριο site του ΙΜΟΠ? Είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Καταρχάς, το ΙΜΟΠ διαθέτει ένα τεράστιο αρχιακό υλικό. Όλα τα προηγούμενα σχολεία υπάρχουν σε βίντεο, υπάρχουν και μάλιστα σε μορφή high definition. Υπάρχουν άπειρα έντυπα, υπάρχει τρομερό εκπαιδευτικό υλικό. Όλο αυτό, ήδη κάποιο μέρος από αυτό περιέχεται στο καινούριο website και θα ανέβει μέχρι το Σεπτέμβριο όλο. Υπάρχουν οι δυναμικές λειτουργίες της πλατφόρμας, όπως οι ψηφοφορίες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια αυτής αμέσως. Όλες οι αξιολογήσεις των ομιλητών και όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις για το τεστ γνώσεων που γινόντουσαν πέρυσι στο χαρτί, φέτος θα γίνουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Υπάρχουν εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας και θα ενσωματώσουμε εξελιγμένα εργαλεία σημασιολογικής αναζήτησης, γιατί για μας όλο αυτό το υλικό που υπάρχει μέσα, τα βιντεάκια, τα έντυπα, οι διαλέξεις, οι παρουσιάσεις, είναι εκπαιδευτικό υλικό. Και τι θα κάνουμε? Θα εφαρμόσουμε αυτό που περιέγραψε ο κύριος Μπαμίδης στην προηγούμενη παρουσίαση. Θα το περιγράψουμε σημασιολογικά και θα το ανοίξουμε στον κόσμο των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Μην τρομάζετε με τους όρους, θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως τι σημαίνουν όλα αυτά. Το καινούργιο site του ΙΜΟΠ είναι, πώς να το πούμε, χρηστοκεντρικό, δηλαδή έχει στο κέντρο τον χρήστη. Ο καθένας από εσάς, ήδη με το που έκανε login, βρέθηκε στην αρχική σελίδα του προφίλ του, η οποία ακόμα είναι άδεια. Θα εξηγήσουμε σε λίγο πώς θα γεμίσει και θα εξηγήσουμε σε λίγο ότι οι πληροφορίες που θα μπουν εκεί πέρα μέσα θα προέλθουν από εσάς. Εσείς οι ίδιοι είστε διαχειριστές του προφίλ σας. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Χατζηχρήστος στην αρχή, φιλοδοξούμε να κάνουμε το πρώτο κοινωνικό δίκτυο διασύνδεσης των Ελλήνων ουρολόγων. Κάτι σαν το Facebook των ουρολόγων. Ωραία. Ας δούμε λίγο πολύ συνοπτικά σε ποιες τεχνολογίες βασίζεται. Η πρώτη είναι το Imeducator. Είναι όλες αυτές τις τεχνολογίες που περιέγραψε ο κύριος Μπαμίδης στην προηγούμενη παρουσίαση. Τεχνολογίες σημασιολογικής αναζήτησης, τεχνολογίες καταχώρησης, δημιουργίας και αναζήτησης υλικού. Και η δεύτερη τεχνολογία στην οποία βασίζεται είναι ένα σύστημα διαχείρισης
ένα σύστημα ανοιχτού λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο λέγεται Drupal. Θα μιλήσουμε πολύ συνοπτικά για αυτά τα δύο. Σας έχετε ήδη πάρει μια ιδέα τι είναι το M-Educator, έχει σκοπό, είναι Best Practice Network, σύγκρινε δύο λύσεις για τη δημιουργία, αναζήτηση, χρήση, επαναστόχευση, αξιολόγηση ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού και απευθύνεται κυρίως στον χώρο της υγείας, σε ειδικούς του χώρου της υγείας. Πώς συνδέσαμε την τεχνολογία που υπάρχει στο M-Educator με το site του ΙΜΟΠ? Είναι αυτό που είπα πριν, ότι όλο το υλικό που υπάρχει μέσα στο καινούριο site του ΙΜΟΠ για μας αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό πρώτης τάξεως. Άρα, τι κάνουμε? Το περιγράφουμε με μεταδεδομένα και το ανοίγουμε προς τον έξω κόσμο. Αυτή είναι η διαφάνεια που σας έδειξε και ο Παναγιώτης πριν. Υπάρχουν μια σειρά από πλατφόρμες, οι οποίες αν μπορούν, όταν βρίσκεται κανείς σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα, μπορεί να ψάξει σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες. Αυτή είναι η πλατφόρμα του εικονικού ασθενή που θα κάνετε την επόμενη ώρα με την κυρία Ελένη Ντάφλη. Φιλοδοξούμε το νέο site του ΙΜΟΠ να γίνει ένας κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα. Τι είναι το Drupal τώρα? Όπως είπα και πριν, είναι το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται το ΙΜΟΠ. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα. Αυτή τη στιγμή πάνω από 630.000 χρήστες παγκοσμίως το συντηρούν και το αναπτύσσουν. Το 2,1 σύμφωνα με υπολογισμούς με το 2,7, δηλαδή περίπου, μπορεί αυτό το νούμερο να φαίνεται μικρό, αλλά αντιστοιχεί σε τόσο πραγματικά websites. Περίπου 9.300.000 websites βασίζονται σε αυτό αυτή τη στιγμή. Έχει ψηφιστεί, έχει πάρει διάφορα βραβεία, έχει ψηφιστεί καλύτερο Open Source Content Management System 2 συνεχόμενες χρονιές. 3 συνεχόμενες χρονιές καλύτερο, αυτό είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία βασίζεται και έχει ψηφιστεί 3 συνεχόμενες χρονιές καλύτερο σύστημα λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε αυτήν τη γλώσσα, μέχρι που μπήκε στο Hall of Fame το 2010. Ποιος το χρησιμοποιεί? Στα πολύ γρήγορα. Θα ξεχώριζα από εδώ τη Yahoo, τη Novel, το CNN, το Linux Foundation, το ABC, τα Fox, το Fox. Η Ubuntu θεωρείται αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος διανομέας Linux παγκοσμίως, το χρησιμοποιεί. Προσωπική επιλογή του Barack Obama για το site του Λευκού Οίκου. Το OpenOffice, όσοι ενδεχομένως ασχολείστε με ανοιχτό λογισμικό θα το ξέρετε, ο ανταγωνιστής του Microsoft Office, είναι free και ανοιχτού κώδικα. Ακόμη και ο αγαπημένος μου Bob Dylan έχει κάνει το site του σε Drupal. Πάμε παρακάτω. Εντάξει όλα αυτά, αλλά εμείς που είμαστε γιατροί, τι μας νοιάζουν αυτά, θα μου πείτε. Το 2008, στο ετήσιο συνέδριο που έγινε στη Βοστόνη, ένας από τους δημιουργούς του συστήματος έκανε την πρόταση να ενσωματωθεί η τεχνολογία του σημασιολογικού διαδικτύου στον πυρήνα του λογισμικού. Τι σημαίνει αυτό? Ας πάρουμε λίγο μια ιδέα. Μέχρι τώρα, μέχρι και πριν λίγα χρόνια... Συγγνώμη λίγο, πριν να χωρίσει η Δημήτρη, μια παρέμβαση. Γιατί είναι πολύ σημαντική, γιατί όλα αυτά μπορεί να φαίνονται μπερδεμένα, αλλά είναι το μέλλον. Χθες βγήκε σε όλα τα social media, αλλά και σε όλα τα νέα, ότι το Πανεπιστήμιο του Harvard έστειλε γράμμα σε όλους τους ερευνητές σου και σε ό,τι χρηματοδοτεί και όπως συνδέεται, πλέον να μην στέλνουν στα περιοδικά τα κανονικά, αλλά μόνο στα open access. Γιατί είναι τεράστιο το ποσό, γιατί υπάρχει μάλιστα καταγγέλλον και μία εκμετάλλευση και τους συστήνει να δημοσιεύουν μόνο στα open access. Και μάλιστα λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιβάλλουμε και καλεί όλα τα πανεπιστήμια να καθιερωθεί αυτό, διότι παράγουμε εμείς τα νέα και κάποιοι άλλοι τα εκμεταλλεύονται και βγάζουν χρήματα. Και αντί να πηγαίνουν στην έρευνα, πληρώνουμε εμείς όλοι τώρα όλοι οι άλλοι έρευνα για να παρουσιαστεί. Διονύσης Μητρόπουλος έχει μπροστά στο μικρόφωνο. Και θέλετε να μου πείτε ότι το Open Access έχω, όχι ότι έχω σημαντική διαφοροποίηση, αλλά τα χρήματα τα οποία πληρώνει κανείς για να μπει σε Open Access, τελικά μήπως κάποιος κερδίζει και από εκεί, γιατί μας το παρουσιάσατε, δεν κερδίζει κανένας με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω. Δηλαδή το κόστος, και εδώ πέρα είναι διαφορά από άλλες χώρες του εξωτερικού. Ποιος θα πληρώσει στην Ελλάδα, ποιο πανεπιστήμιο θα πληρώσει τη δημοσίευση σε Open Access? Όπου εντάξει, peer review η όλη ιστορία, αλλά θέλει χρήματα. Θα το συζητήσω μετά για να μην χάσετε την Open Access. Οκ, εντάξει. Προχωράμε λοιπόν. Ας δούμε λίγο πρακτικά τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια, και ακόμη και τώρα τα περισσότερα websites, ενώ περιέχουν πάρα πολλά δεδομένα,
Ουσιαστικά μπορούμε να τα παρομοιάσουμε με νησιά δεδομένων, τα οποία όμως τα χωρίζει η θάλασσα και είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να επικοινωνήσει το ένα με το άλλο. Ένα website δηλαδή είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να πάει και να πάρει πληροφορίες από ένα άλλο website. Δεν μιλάω να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, μιλάω να το κάνει μηχανή. Η εφαρμογή που βρίσκεται πίσω από το website. Τώρα, είναι ακριβώς αυτό που λέω. Ένας υπολογιστής, αν βρει, ας πούμε, σε μια παράγραφο το δικό μου το ονοματεπώνυμο, Δημήτρης Πάχος, θα το αντιμετωπίσει σαν μια συμβολοσειρά. Ο υπολογιστής δεν μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό το ονοματεπώνυμο αντιστοιχεί σε ένα άνθρωπο στην πραγματική ζωή. Πάμε λίγο. Αυτό λοιπόν σιγά-σιγά αρχίζει και αλλάζει. Και μας το επιτρέπει αυτό η τεχνολογία του σημασιολογικού διαδικτύου. Επιτρέπει δηλαδή στις μηχανές να αρχίζουν να κατανοούν τα δεδομένα με τον ίδιο περίπου τρόπο που τα κατανοεί και ένας άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας υπολογιστής βρει το ονοματεπώνυμό μου σε μια εφαρμογή η οποία είναι φτιαγμένη με τις τεχνολογίες του σημασιολογικού διαδικτύου, δεν θα με αντιμετωπίσει πλέον σαν συμβολοσειρά, αλλά θα καταλάβει ότι αυτό το ονοματεπώνυμο αντιστοιχεί σε ένα person, σε έναν άνθρωπο που στην πραγματική ζωή που είναι άνθρωπος, εννοώ. Επιπλέον, οι τεχνολογίες των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των απομονωμένων νησιών δεδομένων που λέγαμε πριν. Δηλαδή, ένα website, χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, μπορεί να πάει και να ρωτήσει ένα άλλο website και να πάρει πληροφορίες. Θα επανέλθουμε σε αυτό με ένα παράδειγμα από το IMOP. Πάμε παρακάτω. Πού κολλάει το Drupal που είπαμε σε όλα αυτά? Είναι το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο προσφέρει όλες αυτές τις λειτουργίες και τις δυνατότητες και το οποίο το επιλέξαμε για να φτιάξουμε την καινούργια πλατφόρμα του IMOP. Πάμε τώρα. Και άρα, όλα τα δεδομένα μας είναι ανοιχτά, είναι διαθέσιμα για εξωτερική χρήση, είναι περιγεγραμμένα με σημασιολογικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι καταχωρήσετε στο προφίλ σας, δεν βγαίνει πουθενά. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το δει, εκτός από τους διαχειριστές του website, που είμαι εγώ και η κυρία Ειρήνη Τρίκα. Το μόνο που μπορεί να δει είναι το ονοματεπώνυμό σας και το σύντομο βιογραφικό σας, το οποίο όμως το γράφετε εσείς. Κανένα άλλο από τα στοιχεία τα οποία θα καταχωρήσετε δεν πρόκειται να βγει προς τα έξω χωρίς την άδειά σας. Πάμε να δούμε. Μια περιήγηση στην πλατφόρμα. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλο το κοινό και τομείς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο σε ειδικούς, σε αυτούς δηλαδή που διαθέτουν username και password όπως πλέον διαθέτετε εσείς. Υπάρχει ανεβασμένο όλο το υλικό του IMOP, όλα τα προηγούμενα σχολεία. Για το τέταρτο καταφέραμε με ένα αγώνα δρόμου και ανεβάσαμε όλο το τέταρτο σχολείο σε βίντεο. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε όποια στιγμή θέλετε. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα προφίλ χρηστών σε λίγο και φυσικά για τις ψηφοφορίες και τα τεστ γνώσεων, τα οποία φέτος θα γίνουν όλα online. Να γυρίσουμε λίγο στο website και να κάνουμε μία-μία και πολύ γρήγορα αυτές τις λειτουργίες. Ωραία. Όχι εδώ, στο website, παρακαλώ. Ωραία. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του IMOP. Φαντάζομαι οι περισσότεροι θα έχετε δει. Οι περισσότεροι από εσάς, με βάση αυτά που είδα, έχετε συνδεθεί. Πάμε λίγο να συνδεθούμε κι εμείς με το demo account. Αυτή είναι η διαδικασία εισόδου. Εδώ θα συνδεθούμε με ένα demo λογαριασμό. Ο καθένας από εσάς συνδέεται με το δικό του. Demo. Πάρα πολύ ωραία. Ας μείνουμε λίγο εδώ. Η πρώτη οθόνη που βλέπετε είναι το προφίλ σας. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε άδειο, γιατί δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μέσα. Έχουμε περάσει μόνο το email σας και τον κωδικό σας. Τίποτε άλλο. Ψέματα. Για τους εκπαιδευτές έχουμε περάσει και μια φωτογραφία. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να την αλλάξετε. Και βιογραφικό. Σωστό. Ό,τι δεν σας αρέσει, το αλλάζετε. Πώς το αλλάζετε? Υπάρχει πάντα ένα κλικ εδώ πέρα, ένα κουμπάκι εδώ πέρα, επεξεργασία. Ας το πατήσουμε λίγο να δούμε που μας βγάζει. Με την επεξεργασία ανοίγει λοιπόν μια φόρμα επεξεργασίας του προφίλ. Πάμε λίγο προς τα κάτω να τα δούμε λίγο. Μία-μία. Η διεύθυνση email. Μπορείτε να την αλλάξετε, αν δεν είναι αυτή η κύρια διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε. Συνθηματικό. Το δίνετε δύο φορές και μπορείτε επίσης να βάλετε συνθηματικό της αρεσκίας σας. Μπορείτε να διαλέξετε ένα αρχείο για να σαν εικόνα. Εδώ υπάρχει ένα default το οποίο εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε μια δική σας φωτογραφία. Πάμε λίγο πιο κάτω. Αφού κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε να κάνετε, η επιλεγμένη γλώσσα, γιατί το site θα ανέβει και στα αγγλικά, δηλαδή με το που κάνετε login στο σύστημα, αν έχετε επιλεγμένο ελληνικά, το σύστημα θα σας έχει τα μενού, το περιεχόμενο, όλα στα ελληνικά. Αν έχετε επιλεγμένο εδώ, σαν default γλώσσα, τα αγγλικά, θα σας γυρνάει αυτόματα με το login σας στα αγγλικά.
Το γύρο του είναι ένα list box στο οποίο δηλώνεται για την ώρα σε ποια γύρο του έχετε πάει μέχρι στιγμής. Αφού κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε, αυτό θα φύγει βέβαια και θα πάει αλλού. Αφού κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε, πατάτε στο κουμπί αποθήκευση και οι αλλαγές αποθηκεύονται. Τώρα, αν πάμε λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, παρακαλώ. Υπάρχουν. Υπάρχουν αυτές οι τρεις καρτέλες. Έχουμε χωρίσει το προφίλ του καθενός σε τρεις βασικές κατηγορίες. Προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση και εργασία. Πάμε λίγο να τα δούμε συνοπτικά ένα-ένα. Με κλικ λοιπόν στο επεξεργασία και μετά στο προσωπικά στοιχεία, ανοίγουν όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία. Τίποτα από αυτά δεν είναι διαθέσιμο προς τα έξω. Και τίποτα από αυτά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς τα έξω, αν εσείς οι ίδιοι δεν δώσετε την άδεια. Μπορείτε να το συμπληρώσετε και σας συνιστούμε να το συμπληρώσετε, γιατί το ΙΜΟΠ θέλει να ξέρει όσα περισσότερα γίνεται για το προφίλ του καθενός, όχι μόνο για στατιστικούς λόγους, αλλά και για να μπορεί να σας εξυπηρετήσει καλύτερα. Πάμε λίγο πιο κάτω, να δούμε τι άλλα πεδία έχει φόρμα. Το σύντομο βιογραφικό είναι το μόνο που φαίνεται αυτή τη στιγμή στους υπόλοιπους χρήστες του website. Πάμε λίγο πιο κάτω, οι διευθύνσεις οικίας, σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας, αν έχετε προσωπική ιστοσελίδα Facebook, Twitter, κάντε ό,τι λάγες θέλετε και πατάτε αποθήκευση. Πάμε στην διπλανή καρτέλα, στα στοιχεία εργασίας. Α, στην εκπαίδευση, συγγνώμη, στην εκπαίδευση. Ωραία. Τα στοιχεία της εκπαίδευσης. Επιλέγετε το πανεπιστήμιο το οποίο έχετε τελειώσει. Ειρήνη, αν θέλεις, επέλεξε το άλλο. Κάνε ένα κλικ λίγο στο πανεπιστήμιο. Ωραία. Αν δεν είναι κανένα από αυτά και επιλέξετε ένα άλλο, το γράφετε εδώ πέρα. Το ίδιο και με τη σχολή. Έτος αποφύτησης, η ειδικότητά σας. Μπορείτε να διαλέξετε. Okay, εντάξει. Μπορείτε να παίξετε ελεύθερα με αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε λάθος, γιατί ό,τι και να κάνετε μπορείτε να πάσα στιγμή να το επεξεργαστείτε και να το διορθώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να σβήσετε κάτι, ούτε να επηρεάσετε τίποτα άλλο. Ούτε να κάνετε κάτι το οποίο δεν γίνεται undo. Okay. Πάμε λίγο μέχρι κάτω τη φωνή. Στις δράσεις, οκ. Okay. Τα στοιχεία λοιπόν του προφίλ. Επιλέγετε εδώ πέρα ειδικότητες, δευτερεύουσες. Πάμε λίγο και στην εργασία να δείξουμε και εκεί λίγο κάτι μόνο. Στην καρτέλα εργασία. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος, γι' αυτό τα λέω γρήγορα, αλλά αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι μπορείτε να με διακόψετε. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν προς τα κάτω. Εγώ αυτό που ήθελα να σας δείξω εδώ και να το συνδέσω με τα ανοιχτά και συνδεδεμένα δεδομένα πριν είναι. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βάζετε μεταξύ άλλων και τη θέση του. Α, οκ, okay, μας είναι κομμένο το JavaScript. Δεν πειράζει. Πάμε λίγο πιο κάτω. Καταχωρείτε. Εδώ πέρα είναι κομμένη η πρόσβαση στο Ιντερνετ. Αλλιώς θα βλέπαμε ένα χάρτη όπου καταχωρεί ο καθένας τη θέση, αν το θέλει, αν το επιθυμεί, δεν είναι υποχρεωτικό, τη θέση του ιδιωτικού του ιατρίου. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια πολύ μικρή παρενθεσούλα και να μιλήσουμε για ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω καταχωρήσει εδώ τη θέση του ιατρίου μου και αυτό έχει περιγραφεί σημασιολογικά, που η εφαρμογή το κάνει αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, μπορώ κάλλιστα να φτιάξω μια άλλη εφαρμογή, για παράδειγμα στο κινητό μου, η οποία θα κάνει τι? Εδώ υπάρχει το site του ΙΜΟΠ σε mobile μορφή. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή εδώ η εφαρμογή είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από αυτό. Βασίζεται σε εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Αυτό είναι ένα iPhone. Αυτό είναι ένα server Linux, είναι εντελώς ανοιχτό λογισμικό το ένα, κλειστό λογισμικό το άλλο. Τι κάνω όμως? Μπορώ να πάω εδώ, δεν το βλέπετε μάλλον όλοι γιατί είναι πολύ μικρή οθόνη. Ναι, αν είναι δυνατόν, θα το δείξουμε. Καλά, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το, η ουσία είναι αυτή που θέλουμε να μείνει. Οκ. Okay. Υπάρχει, έχουμε ήδη καταχωρήσει μέσα στο website του ΙΜΟΠ όλες τις κλινικές του ΕΣΥ, όλες τις πανεπιστημιακές κλινικές και τις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό που μένει είναι ο καθένας από εσάς, αν το θέλει βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, να καταχωρήσει και το ιατρείο του. Αλλά προσέξτε το τι μπορεί να γίνει. Μπορώ εγώ που είμαι απλός χρήστης και έχω το κινητό πάνω μου, να πατήσω εκτός από τις λίστες κλινικές σε ιδιωτικά ιατρία, να πατήσω και ένα κουμπάκι το οποίο λέει τι υπάρχει κοντά μου και τότε σε μια ακτίνα που θα χωρίσει εγώ να μου βγάλει στο χάρτη, αφού πάρει τη θέση μου από το κινητό, τι υπάρχει δίπλα μου, δεξιά, σε μια ακτίνα ας πούμε που θα χωρίσω εγώ 500 μέτρων, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων. Αυτή η εφαρμογή διαβάζει δεδομένα από εδώ. Τεχνολογικά σας διαβεβαιώνω δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με αυτό, κι όμως επικοινωνούν. Και επικοινωνούν μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παράδειγμα. Πάμε παρακάτω.
Πάμε λίγο στο EuroSchool το φετινό. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο site, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα εξηγήσουμε όλα. Αυτό όμως που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε είναι στο φετινό EuroSchool. Ωραία. Πάμε λίγο στο 2012. Πάντα εδώ αριστερά υπάρχει ένα μενού εξειδικευμένο το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όταν είστε σε μία από τις ενότητες. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Ωραία. Εδώ υπάρχει λοιπόν όλο το πρόγραμμα του φετινού EuroSchool. Θα δείτε ότι σε μερικά slots, όπως εδώ για παράδειγμα, υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Αξιολογήστε τον ομιλητή. Ας το πατήσουμε λίγο να δούμε τι κάνει και ας το κάνουμε και live. Υπάρχουν για κάθε ομιλητή τρεις ερωτήσεις. Πάμε λίγο πιο κάτω. Ωραία. Εδώ. Παρακαλώ. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις με βάση τις οποίες καλείστε να τον αξιολογήσετε. Τι κάνετε, 5 αστεράκια και απαντάτε σε κάθε ερώτηση. Υπήρχε καινούργια γνώση. Ό,τι θέλετε. Το πατάτε, περιμένετε λίγο και η ψήφο σας έχει περαστεί. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες δύο. Και αυτό υπάρχει σε κάθε σλότ. Μπορείτε δηλαδή να αξιολογήσετε για κάθε ομιλητή. Και ναι, παράκληση να αρχίσετε να το κάνετε αν θέλετε τώρα. Όσοι είστε μέσα στο σύστημα, μπορείτε να μπείτε και στο EuroTour Ιδέα του κυρίου Χατζηχρήστου και στο σλότ του κυρίου Παναγιώτη Μπαμίδη και να τον αξιολογήσετε. Τώρα, εδώ δεν έχουμε αποτελέσματα, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στην παρουσίαση. Αλλά υπάρχει ένα σύνδεσμος εκεί πάνω, top 10 ομιλητές, όπου εμφανίζεται η βαθμολογία του καθενός. Όχι εδώ, στην παρουσίαση. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ. Είναι εντελώς τυχαίο ότι ο καθηγητής μου βρίσκεται στην πρώτη θέση του παραδείγματος. Κάπως έτσι θα φαίνεται είτε η βαθμολογία, η οποία όσο θα μπαίνετε και θα αξιολογείτε, θα αλλάζει μέρα με τη μέρα. Για τον πρώτο μαθητή ξέρω ότι κερδίζει ένα iPad. Για τον πρώτο ομιλητή δεν ξέρω τι κερδίζει. Τίποτα. Οκ. Okay. Κερδίζει τη δόξα, προφανώς. Πάμε λίγο ξανά στο website. Με αυτόν τον τρόπο άρα. Ωραία, τέλεια. Με αυτόν τον τρόπο άρα αξιολογούμε τους ομιλητές. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις στο τεστ γνώσεων για το κάθε σλότ. Πάμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα. Και πάμε λίγο στο σλότ του κυρίου Παναγιώτη Μπαμίδη. Οπ, εδώ είμαστε. Εδώ υπάρχει ένα κουμπάκι λοιπόν, τεστ γνώσεων. Αν το πατήσετε, θα ανοίξει το ίδιο το σλότ και κάτω και από την αξιολόγηση που είπαμε πριν, υπάρχουν οι ερωτήσεις για το τεστ γνώσεων. Από αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολλαπλής επιλογής, κάθε φορά μία είναι σωστή. Καλείστε να απαντήσετε. Προσέξτε τι θα απαντήσετε. Δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης. Μία φορά απαντάτε και τέλος. Τις διαβάζετε προσεκτικά, επιλέγετε κατά τη γνώμη σας σωστή απάντηση και Ειρήνη, επέλεξε αν θέλεις κάτι για να το κάνουμε σαν παράδειγμα. Το πόσες ερωτήσεις περιέχει κάθε τεστ γνώσεων του κάθε σλότ εξαρτάται, τις έχει δώσει ο ίδιος ο ομιλητής. Μπορεί να είναι 2, 3, 4 συνήθως. Ωραία. Κάνε και λίγο ένα F5, ένα refresh. Εδώ βλέπετε, αφού έχετε απαντήσει λοιπόν. Απλά ένα refresh στη σελίδα για να φανούν οι απαντήσεις μας. Αφού έχετε απαντήσει λοιπόν, προσέξτε λίγο, πάμε προς τα κάτω. Έλα καλό μου. Ωραία, πάμε πιο κάτω. Προσέξτε ότι αφού έχετε απαντήσει, εδώ βλέπετε την απάντηση που δώσατε, αλλά δεν βλέπετε τη σωστή απάντηση. Γιατί αν την βγάζαμε από τώρα τη σωστή απάντηση, κάποιος που δεν είχε απαντήσει θα μπορούσε να πάει στο διπλανό του να τη δει και να απαντήσει μετά. Βλέπετε άρα μόνο την απάντηση που δώσατε. Οι σωστές απαντήσεις θα δοθούν στο τέλος. Αυτό όμως που μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή είναι η συνολική βαθμολογία. Γυρνάμε λίγο πίσω στο PowerPoint που έχουμε το παράδειγμα. Ωραία. Αυτοί είναι οι μαθητές. Κάπως έτσι θα βλέπετε την τελική λίστα με τους top 10 μαθητές. Ο πρώτος είναι αυτός που έχει τις περισσότερες απαντήσεις. Αν υπάρχει ισοβαθμία, η σειρά μετά είναι αλφαβητικά, να ξέρετε. Και φυσικά υπάρχει η εικόνα του iPad που περιμένει τον νικητή δίπλα στον πρώτο. Πάμε ξανά πίσω στο website. Πάμε στο πρόγραμμα και να πούμε και το τελευταίο, τα EuroSchools, όπου και εκείνα είναι σημαντικά.
Πάμε λίγο στο πρώτο Eurosport. Νομίζω πως έχω ερωτήσεις, σαν παράδειγμα, εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Eurosport. Ξέρετε τη διαδικασία από τις προηγούμενες χρονιές του σχολείου. Δύο ομιλητές, ο καθένας με τα επιχειρήματά του και στο τέλος το κοινό καλείται να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον σε μία, δύο, τρεις ερωτήσεις. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Το ανοίγετε κάνοντας κλικ είτε εδώ είτε στον τίτλο. Διαβάζουμε, διαβάστε περισσότερο και ψηφίστε. Πάμε λίγο κάτω, κάτω, κάτω. Ο ένας, ο άλλος. Έχουμε εδώ ερωτήσεις? Όχι. Εδώ κάτω λοιπόν, νομίζω σε κάποιο άλλο γύρο σπορτ. Σιρήνη, όσο θα μιλάω, μπορείς να το βρεις λίγο για να το δούμε. Αν δοκιμάσεις να ανοίξει ένα από τα άλλα δύο γύρο σπορτ, θα υπάρχουν ερωτήσεις παρόμοιες με τις προηγούμενες. Όπου θα κληθείτε την ώρα του που γίνεται το γύρο σπορτ να απαντήσετε αν επιλέγετε τον έναν ή τον άλλον. Δεν έχει διαφορά σε σχέση. Για πάτα λίγο εδώ να δούμε πώς έχουμε εδώ τις ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις ανεβαίνουν συνήθως πριν ξεκινήσει το Eurosport. Α, κάπως έτσι περίπου θα φαίνεται. Αυτό είναι παράδειγμα. Εδώ ο τίτλος δεν ισχύει, τον έχω βάλει εγώ απλά για να το δούμε σαν παράδειγμα. Εδώ θα υπάρχει ο τίτλος της ερώτησης, όπως τον έχουν δώσει αυτοί που κάνουν το session, το Eurosport. Ερώτηση, επιλέγω τον έναν ή τον άλλον. Ψηφίζουμε. Η διαφορά εδώ είναι ότι αν υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, η ψήφος είναι ξεχωριστή στην κάθε ερώτηση. Επίσης να είστε προσεκτικοί γιατί δεν μπορείτε να ακυρώσετε την ψήφο σας. Αν ψηφίσετε μία φορά, αυτό ήταν, πάει και τελείωσε. Νομίζω είδαμε τα βασικά, γιατί πάνω σε αυτά θα κινηθεί το σχολείο τις επόμενες μέρες. Δηλαδή πάνω στην αξιολόγηση των ομιλητών, πάνω στις απαντήσεις στα τεστ γνώσεων και πάνω στις ψηφοφορίες στα Eurosport. Πάμε λίγο ξανά στην παρουσίαση στο PowerPoint, να δούμε αν ξεχάσαμε κάτι. Ωραία. Σε κάθε slot και σε κάθε session υπάρχουν κουμπάκια αποστολή στο Facebook, αποστολή στο Twitter, Google Plus One. Αν θέλετε να τα χρησιμοποιείτε, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, παίζουμε πάρα πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα και βοηθούν στη διάδοση. Το να αποστάρετε δηλαδή κάτι θα βοηθήσει στη διάδοση και της ιδέας και του όλου εγχειρήματος που κάνουμε. Αυτές είναι οι διευθύνσεις του ημόπ και στο Facebook και στο Twitter για όσους χρησιμοποιούν. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει ένας στόχος να φτάσουμε, είναι οι χρήστες στο Facebook και υπάρχει ένας στόχος, αν μπορέσουμε να τους αυξήσουμε και να φτάσουμε σε κάποιο άλλο αριθμό. Τι άλλο, και όπως είπα, η Ειρήνη Τρίκα, η συνεργάτης του ΙΜΟΠ, βρίσκεται, αυτό είναι το email της, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και στην γραμματεία για να λύσει οποιασδήποτε τεχνικές απορίες έχετε σε σχέση με την πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Όταν κάποιος θα λέει όλα σε μισή ώρα, βέβαια είναι δύσκολο, αλλά είναι εύκολο και άμα μάθεις τη λογική όπως οπουδήποτε πεις. Εγώ όταν είχα γραφτεί για να εξοικειωθώ γιατί μου είχατε ζητήσει ένα social media στο Facebook, το πρώτο μήνα έκανα υπομονή και έλεγα αφού μου είπαν ότι πρέπει να το μάθω, πρέπει να το μάθω για να καταλάβω τι είναι social media. Μετά καταλαβαίνεις τη λογική και όλος φαίνεται εύκολα. Έτσι γίνεται και με αυτό το πόρταλ. Η Ειρήνη Τρίκα θα είναι συνέχεια στη διαχείριση της πλατφόρμας. Τώρα θα βγούμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και γυρνάμε για τον εικονικό αστέρι που θα γίνει online με τις κατευθύνσεις εδώ πέρα για το πρώτο περιστατικό PPH με Σταύρο Κράβα και Χάρη Μαμουλάκη. Σας ευχαριστώ.